δηλαδή οι απόγονοι όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος, είμαστε σήμερα εδώ και για να ευχαριστήσουμε και να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία πάντοτε, αλλά εξαιρέτως κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σκέπασε το γένος μας και βοήθησε καθομολογουμένους, και πολλαπλώς έχει καταγραφεί αυτό εγγράφος και έχει κατατεθεί επίσημα στα αρχεία του κράτους και του δικού μας και των υπολείπων γειτόνων, μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του άξονος Νικηφόρα και να είμαστε η πρώτη δύναμη των συμμάχων που σημείωσε νίκες κατά των δυνάμεων του άξονος, εμείς μια απλή ασήμαντη χώρα αλλά γεμάτη πίστη στον αληθινό Θεό απέναντι σε άλλες δυνατές ισχυρές χώρες αλλά χωρίς πίστη στον αληθινό Θεό. Όμως αγαπητοί μου αδελφοί, ενώ η Υπεραγία Θεοτόκος πάμπολες φορές μας έχει δώσει τα δείγματα της αγάπης της, της προστασίας της, της αγίας σκέπης της και της βοήθειάς της σε εμάς, εμείς συνεχίζουμε να μην της δίνουμε σημασία και να ξεχνάμε ότι υπάρχει. Το 2024, φέτος, συμπληρώνονται 970 χρόνια από το εκκλησιαστικό, πολιτικό και κοινωνικό και ιδεολογικό σχίσμα Ανατολής και Δύσης, όταν οι παπικοί έφυγαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έγιναν αιρετικοί, θέτοντας την Εκκλησία κάτω από το κράτος του Γερμανού τότε αυτοκράτορος, με όλα τα επακόλουθα που είχε αυτό μέχρι σήμερα. Φέτος το 2024 συμπληρώνονται και 680 χρόνια από τότε που οι Τούρκοι πάτησαν επίσημα το έδαφος της Ευρώπης το 1344, όταν εμείς σαν αυτοκρατορία τότε είχαμε εμφύλιο πόλεμο και τους καλέσαμε ως συμμάχους ο ένας εναντίον του άλλου. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι ήρθαν σύμμαρχοι με τον έναν και τον άλλον αυτοκράτορα, Ιωάννη VI κατά Κουζινό και Ιωάννη V Παλαιολόγο, και ήρθαν επίσημα, πάτσαν το πόδι τους στην Ευρώπη, βρήκαν τρόπο να περάσουν απέναντι στην Καλλίπολη, τα στενά του Βοσπόρου, και από τότε είναι εδώ. Φέτος το 2024 συμπληρώνονται και 200 χρόνια από το 1824, έτος έναρξης του εμφυλίου πολέμου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Οι πολιτικοί με τους στρατιωτικούς μάλωναν μεταξύ τους την ώρα που οι Τούρκοι έσφαζαν ανενόχλητα. Φέτος το 2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την επίσημη εφαρμογή της Συνθήκης της Λοζάνης ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι, κάποιοι από αυτούς, υποχρεώθηκαν να φύγουν στην Τουρκία και οι Έλληνες Ορθόδοξοι από την Τουρκία υποχρεώθηκαν να έρθουν εδώ, κάποιοι από αυτούς, ως αποτέλεσμα του πολέμου. Φέτος, επίσης, συμπληρώνονται και 80 χρόνια από τα γεγονότα που συνέβησαν στην Αθήνα και είναι γνωστά ως Δεκεμβριανά και ακολούθησε τη συνθήκη της Βάρκηζας 1944. Δείγματα του αρχωμένου εμφυλίου πολέμου που όταν η Ευρώπη έχτιζε, εμείς γκρεμίζαμε. Γι' αυτό και χάσαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και χάσαμε τη Βόρειο Ήπειρο. Γι' αυτό και χάσαμε και άλλα πράγματα στις διαπραγματεύσεις του 1948. Επειδή μαλώνουμε μεταξύ μας. Φέτος επίσης, και τελειώνω με αυτό, συμπληρώνονται δυστυχώς και 50 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Αποτέλεσμα
πάλι των δικών μας κακών ενεργειών μεταξύ μας των Ελλήνων. Βλέπουμε λοιπόν πως κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας έχουμε θέματα διχόνοιας μεταξύ μας. Όταν ξεχνάμε το Θεό και ξεχνάμε την Παναγία, μαλώνουμε μεταξύ μας. Και όταν μαλώνουμε μεταξύ μας, έρχεται η καταστροφή. Άσχετα αν είμαστε κορυφή, αν έχουμε νικήσει, αν είμαστε οι πρώτοι, αν είμαστε οι καλύτεροι, οι εξυπνότεροι, οι δυνατότεροι, οι πλουσιότεροι. Η διχόνοια, το μάλωμα, φέρνει την καταστροφή πάντοτε. Και έρχεται η Παναγία, αγαπητή μου αδελφή, σήμερα και μας λέει: «Παιδιά μου αγαπητά, τόσες φορές σας βοήθησα. Θέλετε να είμαι πάντοτε δίπλα σας στη ζωή σας και στα έργα σας? Θέλετε πάντοτε η Ελλάδα να είναι ορθόδοξη, να είναι ελεύθερη, να είναι δημοκρατική χώρα, να είναι ευγνωμούμενη και να χαίρονται οι Έλληνες στη χώρα τους και οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο ευημερούν και ζουν και υπάρχουν? Ακολουθήστε το Ευαγγέλιο. Πιαστείτε από εμένα. Έχετε την ελπίδα σας σε μένα», λέει η Παναγία, «και στον Υιόν μου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και μην φοβάστε τίποτα. Αφήστε μεταξύ σας τα μαλώματα, τις διχόνοιες, το ποιος θα είναι πρώτος, το ποιος θα κάνει κουμάντο, το ποιος θα δίνει εντολή, το ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο, το ποιος η τσέπη του θα πάρει τα περισσότερα, το ποιος το χέρι του θα απλώσει για να πάρει τα περισσότερα, το πώς θα περάσει καλύτερα, το πώς θα κουραστεί λιγότερο, το πώς θα εκμεταλλευτεί τους άλλους, το πώς θα αδικήσει τους άλλους, το πώς θα φανεί εξυπνότερος, όντας πονηρότερος. Αφήστε τα αυτά», λέει η Παναγία, «στην άκρη και αρχίστε να αγαπάτε σωστά τον Θεό και τον άνθρωπο, ώστε η χάρις και η ευλογία του Θεού δια της ταπεινής δούλης της Παναγίας μας να είναι πάντοτε μαζί μας». Αυτό εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από την καρδιά μου. Η χάρη και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας δίνει τη δυνατότητα να αγαπάμε ο ένας τον άλλον χωρίς να μαλώνουμε ο ένας με τον άλλον. Αμήν. Κοιμήθηκα 2 το πρωί διαβάζοντας Μακρυγιάννη. Στις 3:30 μία φωνή μέσα από το τηλέφωνο με ξύπνησε. «Έχουμε πόλεμο». Τίποτε άλλο. Ο κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή που λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω από τον Ημιτό ήταν άλλη αυγή, άγνωστη. Περιμένει ακόμα εκεί που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα περιμένει, αλλά ξέρω πως θα φέρει το μεγάλο μεσημέρι. Έτσι θυμάται το ξημέρωμα της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940 ο Γιώργος Σεφέρης στο πολιτικό του ημερολόγιο. Εκείνο το ξημέρωμα ήταν αλλιώτικο όχι μόνο για τον ομπελίστα ποιητή μας και τότε διπλωμάτη, αλλά και για έναν ολόκληρο λαό, έναν λαό που ξύπνησε με τον πιο άγριο τρόπο από τα ουρλιαχτά των σιρήνων. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ήταν το πολεμικό ανακοινοθέν που ακούστηκε από το ελληνικό ραδιόφωνο και έκτοτε διατηρήθηκε ανεξίτηλο στις μνήμες μας. Ήταν τότε, πριν ακριβώς από 84 χρόνια, που η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη ζητούσε από τη χώρα μας να αναστείλει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να παραδοθεί ανεφόρον. Οι ιστορικές όμως παρακαταθήκες που κουβαλάει στη μακραίωνη πορεία του ο λαός μας από το «Ήταν η επιτάς των Σπαρτιατών» μέχρι το «Ελευθερία ή θάνατος» του 1821 δεν άφηναν περιθώρια για άλλη απάντηση στον τότε κυβερνήτη της χώρας μας. «Ώστε λοιπόν έχουμε πόλεμο», ήταν τα λόγια του Ιωάννη Μεταξά στον Ιταλό πρεσβευτή. Παρά τις προσδοκίες της, η Ιταλία εισέπραξε τότε ένα μεγάλο όχι. Ένα όχι που ξεκινούσε βαθιά μέσα από την ψυχή του νεοέλληνα, που σαν άλλος Λεωνίδας έκλεινε λακωνικότατα σε αυτά τα 3 γράμματα για άλλη μια φορά το μολόν λαβέ.
Από εκείνη τη στιγμή η χώρα εισέρχεται στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είχε βέβαια προηγηθεί ο τορπιλισμός του καταδρομικού Έλλη στο λιμάνι της Τίνου ανήμερα της εορτής της Παναγίας. Ολόκληρη η Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, το θάρρος, την τόλμη και τον απαράμιλο ηρωισμό των Ελλήνων. Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια χώρα μικρή και ταλαιπωρημένη σε όλη την πρόσφατη ιστορία της θα τολμούσε να υψώσει το ανάστημά της στην πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή των δυνάμεων του άξονα. Η πτώχευση του 1893 και η συνακόλουθη ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, ο μακεδονικός αγώνας ενάντια στους Βούλγαρους κομιτατζίδες και τους Τούρκους κατακτητές, η Βαλκανική πόλεμη, ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος, ο εθνικός διχασμός και η μικρασιατική καταστροφή είχαν εξαντλήσει τη χώρα μας. Και τώρα που η Ευρώπη από το 1939 σφυροκοπείται από τις δυνάμεις του άξονα, αν και καθημαγμένη, θα μπει χωρίς δεύτερη σκέψη στον πόλεμο για να υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη και να γράψει με χρυσά γράμματα το έπος του 40. Και την είσοδό της αυτή θα κάνει επέτειο που θα τιμούν κάθε χρόνο οι μετέπειτα γενναίες. Ο Ελληνοϊταλικός αρχικά και ο Ελληνογερμανικός στη συνέχεια πόλεμος θα κρατήσουν συνολικά 216 ημέρες μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, οπότε λύγει στην Κρήτη κάθε οργανωμένη αντίσταση. Όλο αυτό το διάστημα, τα βουνά της Πίνδου, το Αργυρόκαστρο, η Κοριτσά, η Άγιοι Σαράντα, το Τεπελένι και η Πρεμετή, η προέλαση των Ελλήνων στο αλβανικό έδαφος και η άτακτη υποχώρηση των Ιταλών συνθέτουν το ρέκβιεμ της επίθεσης του Μουσολίνη. Οι βουνοκορφές από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη, από το Καλπάκι μέχρι τα οχυρά του Ρούπελ και του Εχίνου αντιλαλούν με τον αέρα των πολεμιστών μας, ενώ τους εμψυχώνει η φωνή της τραγουδίστριας της νίκης Σοφίας Βέμπο. Η αεροπορία και το ναυτικό, παρόλες τις ελλείψεις τους, αποκαλύπτουν με τον αγώνα τους το υψηλό τους φρόνημα. Σημαντική και η συμβολή των Ελληνίδων στα μετόπισθεν, αλλά και στην πρώτη γραμμή, μεταφέροντας στις πλάτες τους πολεμοφόδια και ανηφορίζοντας στους δύσβατους γκρεμούς της οροσειράς της Πίνδου. Το κρύο, η πείνα και οι άλλες κακουχίες, ακόμη και ο θάνατος, δεν πτωούν τους Έλληνες φαντάρους και από ξηρά, θάλασσα και αέρα παραδίδουν μαθήματα θάρρους, ανδρείας, αλληλεγγύης και αυτοθυσίας σε όλο τον κόσμο. Είναι όλοι αυτοί οι ανώνυμοι Έλληνες που θα κάνουν την κοινή γνώμη της Ευρώπης να υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο τους και τον τότε Πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, να πει: «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ, αν και εισβολέας, θα πει στην Γερμανική Βουλή στις 4 Μαΐου του 1941: «Χάριν της ιστορικής αλήθειας, οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν επολέμησαν με παράτομον θάρρος και υψίστην περιφρόνηση προς το θάνατο». Επαληθεύοντας έτσι τα λόγια του Κωστή Παλαμά, «Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα». Αυτούς τους ήρωες τιμόμαστε σήμερα, αυτούς τους ήρωες τιμούμε σήμερα, γιατί σε αυτούς τους ήρωες οφείλουμε σήμερα την ελευθερία μας και την εθνική μας υπόσταση, γιατί χάρη σε αυτούς μπορούμε να βροντοφωνάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα: «Ζήτω το ελληνικό έθνος, ζήτω η 28η Οκτωβρίου». Μαζί όμως με τους ήρωες τιμούμε σήμερα και ευγνωμονούμε την υπεραγία Θεοτόκο, την υπερμάχο στρατηγό των Ρωμιών, που στα χέρια της οι Έλληνες του 40 εμπιστεύτηκαν για μια ακόμα φορά τον αγώνα τους. Και ήθε, όπως τότε η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας, να σκέπει, να φρουρεί και να διαφυλάτει όλους μας και να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο.